Αληγινή εντύπωση προκάλεσε κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ενδοπαραταξιακό χτύπημα που επιχειρήθηκε κατά του Δημήτρη Μπένη. Αφορμή συζήτηση για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κημητηρίου, όπου πριν την έναρξη της συνεδρίας από το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Σάββα Παυλίδη, υπόθηκε ότι ο ίδιος με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Θεοδωρίδη είχαν προτείνει μείωση 30% στα αντίτιμα, αλλά αντέδρασε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπένης, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κ. Θεοδωρίδης, αλλά δεν έμεινε ασχολίαστο από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, που είπαν ότι ποτέ τέτοια εισήγηση δεν ήρθε στην Επιτροπή. Λίγη ώρα αργότερα, είτε τυχαία είτε επειδή είχε ειδοποιηθεί, στην αίθουσα βρέθηκε ο Δημήτρης Μπένης και μάλιστα το θέμα τέθηκε από τον Νίκο Νταμπούφη. Ο Δημήτρης Μπένης διέψευσε τη σχετική πληροφορία και το ζήτημα και, όπως είπα χαρακτηριστικά, θα ήθελα να μάθω πότε και πού έγινε αυτή η συζήτηση. Τόσο από τον υπηρεσιακό παράγοντα, όσο και από τον Τάσο Θεοδωρίδη επικράτησε σιωπή και δεν δόθηκε απάντηση, με αποτέλεσμα το θέμα να κλείσει με μια εντυπωσιακή αναδίπλωση. Μάλιστα, εδώ υπήρξε και η παρέμβαση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που αγνοούσε όσα είχαν προηγηθεί τις συνεδρίες και επιβεβαίωσε ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη Δημοτική Αρχή περίπτωση μείωση των τελών στα κημητήρια. Γιατί όχι, δεν ήρθε, αλλά είπε ότι υπήρχε μια διαφωνία για αυτό. Όχι, με μένα. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Με μένα έγινε συζήτηση. Ο Σάββας. Ποτέ. Σάββας. Με μένα. Ότι. Μαζί κάναμε οι δυο μας ότι θα μειώσουμε τα μνήματα 30%. Πότε. Κάναμε συζήτηση. Μαζί δεν κάναμε ποτέ. Πώς δεν κάναμε. Δεν κάναμε, πες μου ποτέ. Ότι είχε τα συζήτηση με το. Σε εγώ σε απέμπτωσα στην υπηρεσία μαζί, δεν έχουμε κάνει συζήτηση. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Όχι, δεν είναι τέλος πάντων. Μισό λεπτό. Πότε έγινε η συζήτηση. Πρέπει να λέτε. Δεν έγινε ό,τι είναι να γίνει, πάντα γίνεται τον Οκτώβριο. Α, μπράβο που κάνουν τις συζητήσεις οι υπηρεσίες. Καταρτίζεται ο προϋπολογισμός. Έτσι και μετά. Και υπηρεσιακά. Δεν έγινε συζήτηση, εγώ αυτό μου. Και όλα αυτά μπαίνουν στην γενικότερη οικονομική πολιτική που θα ακολουθεί το επόμενο έτος. Κατά τα άλλα, στο χώρο πίσω από την εκκλησία της του Θεού Σοφίας θα τοποθετηθεί εκ νέου το κεφάλι του γλυπτού Γιοργαντά, που αποτελούσε το ηρώο της πόλης πριν καταστραφεί από τους Βούλγαρους κατακτητές κατά την αποχώρησή τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το εντυπωσιακό γλυπτό βρισκόταν στην ίδια θέση πριν καταστραφεί, ενώ στα υπόγεια του Δήμου είχε βρεθεί πέρυσι η κεφαλή. Υπήρχε ένα ηρώο προπολεμικά, το οποίο. Μάλιστα, εδώ στις φωτογραφίες φαίνεται ήταν και επιβλητικό έτσι σαν όγκο και βέβαια τιμούσε τον άγνωστο στρατιώτη. Οι Βούλγαροι, σύμφωνα με το έγγραφο του πολιτιστικού αναπτυξιακού κέντρου Ξάνθης, το 40 κατέστρεψαν αυτό το ιερό και μετά από κάποια χρόνια βρέθηκε το κεφάλι του στρατιώτη στο Λάγος σε κάποιες εργασίες εκβάθυνσης εκεί του λιμένου του Διάβου στη κάθε τέτοιο. Υπήρχε στο Δήμο Ξάνθης στα υπόγεια όπου και βρέθηκε όλο το τελευταίο διάστημα και ζητάει το Πακεθρά να ξανατοποθετηθεί στο ίδιο μάλιστα μέρος, στην ίδια περιοχή, αναλαμβάνοντας έτσι μαζί με το Δήμο εδώ καθώ και τις πρωτοβουλίες για να έχουμε ένα, όχι θα έλεγα ένα ιερό το άγνωστο στρατιώτη, δεν καταργούμε το άλλο. Παλιό, να έχουμε την ιστορία. Ναι, και αυτό το ιερό σε μια θέση που θα την καθορίσουμε σε συνεργασία και με την Τεχνική Υπηρεσία αλλά και με την αρμόδια Αρχιτεκτονική Επιτροπή, την ΕΠΑΕ, γιατί πρέπει να ερωτηθεί και η ΕΠΑΕ, εδώ κάπου πίσω από την Εκκλησία.
Θεοσοφίας. Το θέμα πέρασε ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στη συνεδρίαση βρέθηκε και ο εκπρόσωπος του κέντρου Βασίλης Αϊβαλιώτης του Πακεθρά, ο οποίος θα συνεργαστεί με την Τεχνική Υπηρεσία και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή πριν προχωρήσει τελική πρόταση, όπως αποφάσισε σχετικά η Επιτροπή ομόφωνα.